Καλησπέρα κύριε Δελή. Καλησπέρα σας κύριε Βουλγαρή και σε όλους τους ακροατές μας. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε την συζήτηση και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο είχαμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες που κλείδωσαν εκεί με τους τραπεζίτες για τα νοικοκυριά. Αναμένουμε βέβαια στις επίσημες ανακοινώσεις. Μέχρι τη στιγμή είναι διαρροές και φήμες. Δεν έχουμε κάτι επίσημο από την κυβέρνηση. Ωστόσο την ερχόμενη εβδομάδα... Ωστόσο η κατεύθυνση είναι γνωστή, ναι. Αναμένονται πληστηριασμοί. Ακριβώς. Έτσι. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί είχαμε και τον οικονομικό μας συντάκτη. Προσπαθήσαμε λίγο να τα δούμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται αυτά, γιατί πραγματικά είναι ένα ζήτημα που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, ναι, στην κοινωνία με αυτό. Και έχουμε βέβαια και την νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για το τι είπε ο Τσακαλώτος και αν το είπε ο Τσακαλώτος και τι είπε για τα πλεονάσματα, αν θα είναι 3,5% και αν θα παλέψουν μαζί, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι η κυβέρνηση, για το 3,5%. Θα ήθελα πρώτα ένα μικρό σχόλιο για το πρώτο ζήτημα που βάλατε σχετικά με, με την επικείμενη συμφωνία, τέλος πάντων, για τα στεγαστικά δάνεια, για τη νέα μορφή που θα έχει ο νόμος Κατσέλη από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που γίνεται με βασικό γνώμονα την απαλλαγή, αν θέλετε, των τραπεζών, των συστημικών τραπεζών από τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, τα οποία τα θεωρούν βαρύδια για να παίξουν οι τράπεζες το ρόλο που παίζουν σε μια καπιταλιστική οικονομία, να χρηματοδοτούν δηλαδή τις επενδύσεις και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο γνώμονας, ο βασικός γνώμονας των κυβερνήσεων και βεβαίως και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και με την έννοια αυτή, οποιαδήποτε ρύθμιση γίνει θα αφορά και θα ακουμπά και θα ικανοποιεί πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα των τραπεζικών ομίλων. Δηλαδή θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο, θα στραγγιστούν όσο γίνεται περισσότερο οι δανειολήπτες, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν στις σημερινές συνθήκες να ανταποκριθούν στα δάνειά τους, θα συμπιεστούν όσο γίνεται περισσότερο, έτσι ώστε να δίνουν ακόμα και αυτό το ελάχιστο από το ελάχιστο εισόδημα που έχουν. Οι διαρροές μιλάνε για ένα 5% για όσους έχουν εισόδημα έως 8.000 και ένα 10% για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 8.000, για ετήσιο εισόδημα μιλάμε και όχι για το εισόδημα του μήνα και όχι για το εισόδημα του μήνα για το οποίο λέει ο κύριος Πολάκης ότι δεν του φτάνει, γιατί τα ακούσαμε γι' αυτό το εκπληκτικό. Εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό λοιπόν θα γίνει η όποια ρύθμιση, έτσι ώστε οι τράπεζες να απαλλαγούν έχοντας το μικρότερο δυνατό κόστος. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια πλευρά, την οποία σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας την ανέδειξε μέσα στη Βουλή με μια σχετική ερώτηση στην κυρία Αχτσιόγλου, ότι πέρα από τους πληστηριασμούς που βεβαίως συνιστούν ένα σοβαρό, τεράστιο κοινωνικό ζήτημα και πρόβλημα, θύματα αυτής της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών ομίλων θα είναι και χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι απαλλασσόμενοι από τα κόκκινα δάνεια τους, μεταφέροντας δηλαδή τα κόκκινα τους δάνεια σε διάφορα φαντ, αυτά τα γνωστά τα κοράκια που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, θέλουν να απαλλαγούν και από τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτά τα τμήματα που διαχειρίζονται αυτά τα δάνεια. Μιλάμε δηλαδή για απολύσεις, κύριε Βουλγαρή. Απολύσεις και μάλιστα όχι όπως στο παρελθόν με προγράμματα εθελουσίας. Θα απολυθούν κατευθείαν αυτοί, το γνωρίζω. Απολύσεις βίες. Και σήμερα η υπουργός δυστυχώς η απάντησή της ήταν ουσιαστικά επιβεβαίωση των όσων τα ίδια τα στελέχη των τραπεζών διαδίδουν στους εργαζόμενους τους, προετοιμάζοντας και το κλίμα των απολύσεων. Έχει δηλαδή δύο πλευρές το ζήτημα των πληστηριασμών και είναι απλή λογική. Με τις συγχωνεύσεις θα απολυθούν τραπεζοϋπάλληλοι. Είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως. Και είναι και μνημονιακές δεσμεύσεις αυτές, για να μην ξεχνιόμαστε, παρά τα όσα λένε ότι έληξαν τα μνημόνια κτλ. Οι νόμοι, οι μνημονιακοί είναι εδώ, λειτουργούν μια χαρά. Και έχουν βεβαίως πάρα πολύ συγκεκριμένες και αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους. Τώρα για τα πλεονάσματα που τσακώνονται. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι και συνιστά και μια πρόκληση να τσακώνονται για το αν θα είναι 2,5, αν θα είναι 3,5, αν θα είναι 4,5. Πλεονάσματα τα οποία βγαίνουν πάνω από την καμπούρα είναι το αίμα του λαού, κυριολεκτικά. Γιατί οι τράπεζες δεν ανακεφαλαιοποιήθηκαν από εμάς.
Ακριβώς. Μα και αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει τώρα είναι μια διαφορετικού τύπου, μια άλλη μορφή ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και αυτή η κλασική ανακεφαλαιοποιητική μέθοδο, σύμφωνα με τις δηλώσεις που ακούσαμε πριν από λίγο καιρό από τον κύριο Δραγασάκη, για παράδειγμα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, έτσι κι αλλιώς οι αβεβαιότητες, κύριε Βούλγαρη, στις οικονομικές εξελίξεις και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι έντονες, δεν τις κρύβουν πια, φοβούνται και μιλάμε τώρα για διεθνή κέντρα που μελετούν τα οικονομικά στοιχεία και τις οικονομικές εξελίξεις, φοβούνται μια επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, φοβούνται μια εκ νέου εμφάνιση μιας οικονομικής κρίσης. Τα μαύρα σύννεφα ήδη μαζεύονται και αυτό βεβαίως για οικονομίες όπως είναι η ελληνική, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εύθραυστες, μιας και βασίζονται εν πωλής είτε στον τουρισμό είτε στις μεταφορές, και αυτά ξέρουμε ότι είναι από τα πρώτα που πλήττονται όταν εκδηλώνεται μια κρίση. Καταλαβαίνετε λοιπόν για πόσο σοβαρά είναι τα ζήτημα. Νομίζω όμως, ήθελα να πω λίγο, ναι, και για τα πλεονάσματα. Νομίζω ότι συνιστά πρόκληση να τσακώνονται οι δύο υπεύθυνοι της τραγωδίας του ελληνικού λαού, ή μάλλον όχι οι δύο, όλοι οι πολιτικοί υπεύθυνοι της τραγωδίας του ελληνικού λαού και των εργαζομένων για τα πλεονάσματα, όταν έχουν υπογράψει πλεονάσματα και συγκεκριμένα ετούτη κυβέρνηση μέχρι το 2060, κύριε Βούλγαρη, και μιλάμε για πλεονάσματα πάνω από 2%. Είναι εξωφρενικά, είναι εξοργιστικά. Ακόμα και αυτοί οι οικονομολόγοι λένε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι περιπέτεια, πόσο βάθος θα έχει και έχει ήδη αυτή η αντιλαϊκή, αντεργατική επίθεση από όλες τις κυβερνήσεις, άσχετα από το αν θα αλλάξουν ή δεν θα αλλάξουν, ή αν θα στελεχωθούν με κέντρο αριστερούς ή με κέντρο δεξιούς υπουργούς. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό να συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι αν αλλάζει η πολιτική, όχι αλλάζουν τα πρόσωπα. Βέβαια, μα η πολιτική βλέπετε ότι δεν αλλάζει. Ιδιαίτερα η κατεύθυνσή της παραμένει σταθερή, αμετάβλητη. Μάλιστα θα έλεγα ότι αλλάζει και γίνεται πιο αρνητική, βαθαίνει η αντιλαϊκότητά της. Έχουμε μέτρα τα οποία θα έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το ζήτημα του κατώτατου μισθού και του τρόπου με τον οποίο πια θα γίνεται η αναπροσαρμογή του, το ότι δηλαδή δεν θα γίνονται πια ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι εργαζόμενοι δεν θα κάνουν συνελεύσεις να αποφασίζουν, να αγωνιστούν, να διεκδικήσουν κτλ. Παρά αυτό θα αποφασίζει ο κατώτατος μισθός από μια απόφαση του Υπουργού, αυτός είναι ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου, από τους πιο εμβληματικούς νόμους των μνημονίων. Αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, γιατί από τη στιγμή που θα αξιοποιείται η λεγόμενη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, την ώρα που θα λαμβάνεται δηλαδή αυτή η υπόψη για τον ορισμό, για τον καθορισμό μάλλον του μισθού, καταλαβαίνετε ότι δεν αποκλείεται. Το αντίθετο είναι πολύ πιθανό στα επόμενα χρόνια να έχει υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα κατεβάζουν το μισθό και δεν θα τον αυξάνουν κατά 20, 30 ή 40 ή 50 ευρώ όπως τώρα. Τα καθαρά βεβαίως είναι πολύ λιγότερα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη αυτή γενικότερα για τους εργαζόμενους, και να μην χαίρονται τόσο πολύ τώρα. Καλά είναι να τα πάρουν αυτά τα 30 και τα 40 ευρώ, αλλά να βλέπουν λίγο πιο μακριά το ευρύτερο σχέδιο το κυβερνητικό, το ευρύτερο σχέδιο της αστικής τάξης για την εξέλιξη του μισθού τους. Είπα χθες, κύριε Δελή, είπα χθες κάποια στιγμή στην εκπομπή ότι όταν σου λένε απ' έξω τι θα κάνεις, όταν η Κομισιόν ελέγχει τον προϋπολογισμό σου και σου λέει τι θα κάνεις, τότε στην Ελλάδα δεν ψηφίζουμε κυβερνήσεις, ψηφίζουμε διαπραγματευτές. Αυτό όμως είναι μία προσέγγιση και είναι προσωπική μου άποψη. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι και τι να κάνουμε μόνοι μας. Να τι έπαθε ο Ερντογάν, ας πούμε. Άμα θέλουν να σου επιτεθούν, μπορούν να σου επιτεθούν οι αγορές. Ναι, ναι.
Ναι. Δηλαδή να πω τη δικιά μου άποψη, να πω όμως και αυτό που υπάρχει και απέναντι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για αυτό που είπατε στην αρχή. Καταρχήν, νομίζω ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιλογή της ελληνικής αστικής τάξης. Ο ελληνικός λαός ουδέποτε ερωτήθηκε. Και με τη συμμετοχή της αυτή, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ, συνειδητά η αστική τάξη εκχωρεί, δικαιώματα κυριαρχικά, δικαιώματα αποφασιστικά σε ζητήματα οικονομικής, σε ζητήματα εξωτερικής, ακόμα και σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Αν ας πούμε δείτε, κύριε Βούλγαρη, ότι επειδή ήταν και πρόσφατη και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν ξέρω πόσοι συμπολίτες μας γνωρίζουν ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Ναι. Και αυτό είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή με την οποία συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται με το ζόρι αυτό. Αυτό θέλω να σας πω. Είναι μια συνειδητή επιλογή των αστικών κομμάτων, είναι μια συνειδητή επιλογή της αστικής τάξης, η οποία θεωρεί ότι προασπίζεται τα συμφέροντα καλύτερα σε τέτοιου είδους συνασπισμούς, υπεριαλιστικούς λέμε εμείς, και εκφορώντας ένα μικρό κομμάτι ακόμα και της εθνικής κυριαρχίας, θεωρεί ότι θα έχει μεγαλύτερα και περισσότερα ωφέλη. Είναι όμως και η άλλη άποψη. Αν κάποια στιγμή οποιαδήποτε αστική τάξη δει ότι τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται σε τέτοιου είδους σχηματισμούς, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, κύριε Βούλγαρη, να αποχωρήσουν, να αναχωρήσουν από αυτούς τους σχηματισμούς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι ιστορικό. Αυτό το έκανε ο Ντεγκόλ, που είναι από τους πιο εμβληματικούς αστούς πολιτικούς της Γαλλίας, που αποσύροντας την Γαλλία από το ΝΑΤΟ τη δεκαετία του 60 και του 70. Για να δούμε δηλαδή ότι οι επιλογές κάθε φορά έχουν να κάνουν με το πώς εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντά τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, σχετικά με τον εθνικό απομονωτισμό και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτή την προσέγγιση. Θεωρούμε ότι ίσα-ίσα σε αυτούς τους συνασπισμούς, σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι που απομονώνονται οι λαοί, χωρίς να μπορούν τις περισσότερες φορές να αντιδράσουν. Σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχηματισμούς είναι που δεν μπορούν να πάρουν κυριολεκτικά ανάσα και που δεν τους επιτρέπεται τελικά να ασκήσουν αυτήν την πολιτική από την οποία θα έχουν όφελος. Και μιλάμε το χειρότερο είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει και ένα τέλος σε αυτό. Αυτό το, κοιτάξτε, αυτή δηλαδή δεν είναι ότι είναι 5 χρόνια και τέλος. Αυτό το πρόβλημα θα το λύσουν οι ίδιοι λαοί, μην περιμένουμε να το λύσει κανένας από τα πάνω σοφός ή εμπνευσμένος ηγέτης. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Και να μην περιμένει ο κόσμος τέτοιους. Οι ίδιοι λαοί θα το λύσουν, οι ίδιοι λαοί θα πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους, να δουν ότι τα συμφέροντά τους δεν εξυπηρετούνται σε αυτές τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Ίσα-ίσα κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο μπροστά στην ένταση των ανταγωνισμών που εξελίσσονται και δυναμώνουν, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, και θα πρέπει να δουν τα πράγματα διαφορετικά, να επιχειρήσουν με τους γειτονικούς λαούς καταρχήν να αναπτύξουν σχέσεις φιλικές και όχι να χορεύουν βέβαια στο ρυθμό που χτυπάνε οι αστικές τάξεις των χωρών τους. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, ένα παγκόσμιο ζήτημα και κάθε λαός οφείλει εδώ να δώσει τη δική του απάντηση. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, το κουκουέ το ακούει ο κόσμος, το προσεγγίζει? Νομίζω πως ναι, και το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο πολλά αυτιά στείνονται για να ακούσουν τι λέει το ΚΚΕ για όλα τα ζητήματα, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Και αυτό έχει την εξήγησή του, ξέρετε, κύριε Βουλγαρή, γιατί οι απογοητεύσεις που πήρε ο κόσμος από τις επιλογές που έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι μικρές, και οι διαψεύσεις, και στείνει το αυτί του να ακούσει, θέλει να μάθει τι λέμε εμείς. Εμείς απλώνουμε το χέρι σε όλους τους ανθρώπους, σε όσους θέλουν πραγματικά να παλέψουν, να αγωνιστούν, σε όσους δεν συμβιβάζονται με αυτήν τη μιζέρια. Δεν μπορεί να συνηθίσει σήμερα ένας άνθρωπος να ζει με 200, με 300 και με 400 ευρώ.
χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι νέοι, κύριε Βούλγαρη, που αμείβονται με αυτούς τους μισθούς και περνάνε το μήνα τους. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Εμείς λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτό δεν πρέπει να το συνηθίσουν, ότι θα πρέπει να σηκωθούν και θα πρέπει να αγωνιστούν. Και τότε, όταν θα το αποφασίσουν αυτό, να είναι σίγουροι ότι θα συναντηθούν με τους κομμουνιστές, με το ΚΚΕ. Και γι' αυτό λέμε ότι έχει νόημα και αξία, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που οι θέσεις του κόμματος είναι, επιδιώκει πολλοί κόσμος να τις γνωρίσει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σε όλες τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Θα γίνουν πάντως όλες μέσα στο 19. Αυτό είναι σίγουρο. Με λαμπρό παράδειγμα το Δήμαρχο Πατρέων. Βεβαίως αυτό δείχνει. Και εκεί θα πρέπει, κύριε Βουλγαρία, εκεί θα πρέπει ο Κώστας ο Πελετηδής να βγει από την πρώτη Κυριακή. Είναι ένας δήμαρχος πραγματικά παράδειγμα για το τι μπορεί να γίνει, για το πώς μπορεί μια δημοτική αρχή να παράξει φιλολαϊκό έργο ακόμα και μέσα στα πιο στενά πλαίσια, τα ασφικτικά πλαίσια του κρατικού, του κεντρικού μάλλον. Και όταν του είχαν ζητήσει αυτοί που υπόσχονται, όταν ήταν υπουργοί και του ζήτησαν τις συμβάσεις για να κάνουν απολύσεις, έκατσε στο σκαμνί αλλά δόθηκε. Βεβαίως, κοιτάξτε, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Πελετήδης να κάνει απολύσεις. Πήγε στο δικαστήριο, υπερασπίστηκε τους εργαζόμενους. Και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση από το να σε αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Έμαθα ότι ψάχνει και τρόπο να διαγράψει χρέη. Νομίζω ότι θα εξαντλεί κάθε φορά ο Κώστας ο Πελετήδης και οι υπόλοιποι κομμουνιστές δήμαρχοι. Είναι άλλοι τέσσερις, τρεις εδώ στην Αθήνα και στην Ικάρια. Νομίζω έχουν δώσει πολύ λαμπρά δείγματα γραφής, φιλολαϊκής γραφής, κόντρα σε μια πραγματικότητα, κόντρα αν θέλετε σε όλους τους άλλους δημάρχους οι οποίοι επικαλούνται την κεντρική κυβερνητική πολιτική για να δικαιολογήσουν τα δικά τους έργα. Ενώ οι κομμουνιστές, οι δήμαρχοι την αντιπαλεύουν μαζί με το λαό. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει αυτοί να γίνουν και να βγουν από την πρώτη Κυριακή και να γίνουν ακόμα περισσότεροι σε όλη τη χώρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.